Πολύ. Λοιπόν, το πρωί, κυρίε και κύριοι, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο και έλαβε απόφαση, μεταξύ άλλων βεβαίω, για αναστολή τη χρήση και επίδειξη του Safe Pass. Πάμε να δούμε τι δήλωσε μετά το πέραστη τη συνεδρία του Υπουργικού ο αρμόδιο Υπουργό Υγεία. Η επιδημιολογική εικόνα τη χώρα μα εξακολουθεί να βελτιώνεται με αισθητή μείωση τόσο στον αριθμό κρουσμάτων όσο και στον αριθμό νοσηλευμένων στα νοσηλευτήρια. Η βελτίωση αυτή στους επιδημιολογικούς δείχτες μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε περαιτέρω χαραρώσεις, αξιολογώντας καθημερινά τα επιστημονικά δεδομένα για τη λήψη προσεκτικών και στοχευμένων αποφάσεων. Η συλλογική και ατομική ευθύνη έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της πανδημίας και γι' αυτό θέλω να τονίσω για ακόμα μία φορά πως οι θετικές εξελίξεις δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε φυσικασμό και μη τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Εξακολουθούμε να φοράμε τη μάσκα μας, να κρατάμε τις σωστές αποστάσεις για να διασφαλίσουμε την υγεία τόσο του καθενός από εμάς προσωπικά, όσο και των αγαπημένων μας προσώπων. Λαμβάνοντα υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα. Από τις 15 Μαΐου 2022, την αναστολή του μέτρου υποχρεωτικής επίδειξης Safe Pass σε κέντρα διασκέδασης, μουσικοχορευτικά κέντρα και εκδηλώσεις περιλαμβανωμένων γάμων και βαπτίσεων. Από τις 15 Μαΐου 2022, όπως επιτρέπονται οι επισκέψεις σε ασθενείς σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια με μέγιστο αριθμό τα δύο άτομα αναμέρα με την προσκόμιση τεστ ταχεία ανείχνευση αντιγών ουράπιτσε ισχύω 24 ωρών. Το safe pass μένει βασικά στα νοσοκομεία, κλειστέ δομέ, γυροκομεία και οίκου ευγυρία. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι πρώτε αντιδράσει, κυρίε και κύριοι. Ο Ανδρέας.